Η τρίτη και τελευταία ημέρα του χειμερινού δοκιμών της Φόρμουλα 1 τελείωσε και αυτή είναι η ανασκόπηση όσων έγιναν σήμερα. Θετικά σημάδια έδειξε η Red Bull και την τελευταία ημέρα των δοκιμών με τον Sergio Pérez να είναι ο ταχύτερος του πρωινού σκέλους και τον Max Verstappen το απόγευμα να είναι ο πρώτος που πάει το φράγμα του 1.30 αλλά και του 1.29. Ο Ολλανδός σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο των χειμερινών δοκιμών. Γρήγορη έδειξε και η Alfa Tauri στα χέρια του Yuki Tsunoda το απόγευμα με τον Ιάπωνα να είναι κατά 1/10 πιο αργός από τον Verstappen. Ο Pierre Gasly το πρωί εστίασε προς ομοιώσεις αγώνα, όπως και οι περισσότεροι. Η τελευταία μέρα για τη Ferrari κυλούσε ομαλά με τον Charles Leclerc να είναι ο δεύτερος ταχύτερος του πρωινού σκέλους. Το απόγευμα, στο μονοθέσιο του Carlos Sainz παρουσιάστηκε πρόβλημα στο διβόντο ταχύτητων, το οποίο λύθηκε γρήγορα, με τον Ισπανό να επιστρέφει στην πίστα σημειώνοντας τον τρίτο ταχύτερο χρόνο. Ο Kimi Räikkönen με την Alfa Romeo είχε μια προβλημάτιση τη μέρα, σημειώνοντας τους περισσότερους γύρους από κάθε άλλο οδηγό, ενώ παράλληλα σημείωσε και τον τέταρτο ταχύτερο χρόνο. Η τελευταία μέρα των χειμερινών δοκιμών για τη Mercedes κύλησε κάπως πιο ομαλά, χωρίς μηχανικά προβλήματα ή εξόδους από παγίδες. Το πρωί ο Valtteri Bottas έγραψε 77 γύρους, ενώ το απόγευμα ο Lewis Hamilton 54 και τον πέμπτο ταχύτερο χρόνο με τις 5 γκόμε της Pirelli. Ο Βρετανός είχε τετακές στην έξοδο της τελευταίας στροφής σε αργό γύρο πριν ξεκινήσει μια γρήγορη προσπάθεια. Για πρώτη φορά φέτος του Williams οδήγησε ο George Russell, που είχε μια προβλημάτιση τη μέρα γράφοντας 158 γύρους και τον έκτο ταχύτερο χρόνο. Χωρίς προβλήματα έκλεισε το τρίμερο των χειμερινών δοκιμών και η McLaren, με τον Lando Norris το πρωί να είναι ο τρίτος ταχύτερος και τον Daniel Ricciardo το απόγευμα να σημειώνει τον 7ο χρόνο. Την τελευταία μέρα των χειμερινών δοκιμών η Alpine διμήρυσε ανάμεσα στους οδηγούς της, με τον Esteban Ocon να οδηγά το πρωί και τον Fernando Alonso το απόγευμα. Και οι δύο εστίασαν στα μεγάλα runs χωρίς να πιέσουν για χρόνο. Μία από τα ίδια για τη Haas, με τους Schumacher και Mazepin να γράφουν γύρους παίρνοντας εμπειρίες χωρίς να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. Ακόμα μία δύσκολη μέρα είχαν στην Άσο Μάρτιν, με τον Lance Stroll το πρωί να γράφει 80 γύρους και τον πιο αργό χρόνο. Ο Sebastian Vettel το απόγευμα να κάθεται στα pits για περίπου 2 ώρες, γράφοντας μόλις 56 γύρους. Μπορεί η δράση από τις χειμερινές δοκιμές να τελείωσε, αλλά η αγωνιστική χρονιά μόλις ξεκίνησε. Γι' αυτό κάντε ένα subscribe στο κανάλι μας για να μην χάσετε τίποτα από τη δράση τόσο για τη Formula 1 όσο και για το WRC.